58 χρόνια πέρασαν που σαν σήμερα στο σημείο όπου βρισκόμαστε ο Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονήθηκε από τους παρακρατικούς μηχανισμούς του επίσημου μεταεμφυλιακού κράτους και το παλάτι. Γιατί αγωνιζόταν ενάντια στον υπεριαλισμό και τον πόλεμο, για τον αφοπλισμό, την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία των λαών. Ήταν η εποχή που ΗΠΑ και ΝΑΤΟ βρίσκονταν σε πολεμική φρενίτιδα. Νέα, ακόμη πιο καταστρεπτικά πυρηνικά όπλα κατασκευάζονταν σημαδεύοντας τη Σοβιετική Ένωση και τα υπόλοιπα σοσιαλιστικά κράτη. Ήταν η εποχή που το κίνημα της ειρήνης, αν και βρισκόταν υποδιωγμό, ρίζωνε στις καρδιές των απλών λαϊκών ανθρώπων, δίνοντας ελπίδα και όραμα για μια καλύτερη ειρηνική ζωή. Ήταν η εποχή που κράτος και παρακράτος στην Ελλάδα κυνηγούσε, φυλάκιζε, δολοφονούσε, όπως έκανε και με τον Νίκο Νικηφορίδη, κάθε αγωνιστή που ύψωνε το ανάστημα και τη φωνή του απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα και το κίνδυνο των πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ως βουλευτής της προδικτατορικής ΕΔΑ αγωνίστηκε με συνέπεια και ανυπέρβλητο θάρρος ενάντια στην τάξη πραγμάτων των υπεριαλιστών, ενάντια στις ξένες βάσεις και στην πρόσθεση της χώρας μας στο άρμα του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της τότε ΕΟΚ. Ενάντια στο σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση και τη φτώχεια, τους πολέμους, την καταστροφή, το θάνατο και την προσφυγιά. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, οι παρακρατικοί Κοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης με την πλήρη υποστήριξη της αστυνομίας χτύπησαν θανάσιμα τον Γρηγόρη Λαμπράκη που άφησε την τελευταία του πνοή 5 ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο Αχέπα. Κάθε εργαζόμενος, κάθε λαϊκός άνθρωπος νιώθει βαθιά μες στην καρδιά του το σύνθημα που φωνάζουμε στους δρόμους. Όρκος το Λαμπράκι, χρέος στη ζωή, να φύγουνε οι βάσεις και οι Αμερικανοί. Να φύγει μια για πάντα κάθε δυνάστης πάνω από το σβέρκο των λαών. Κάθε εκμεταλλευτής που του αρπάζει το βιός του, είτε σε περίοδο ειρήνης, είτε σε περίοδο πολέμου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά μια ελεύθερη και ειρηνική ζωή. Μόνο έτσι αξίζει να λες τιμώ τη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αθάνατος!